Λοιπόν, στην Ουκρανία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεριζώνονται για να γλιτώσουν την υδάτινη κόλαση μετά την ανατίναξη του φράγματος στη Χερσόνα. Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί ΟΗΕ και Ερυθρό Σταυρό, καθώς όπως υποστηρίζει, δεν έχουν παράσχει την αναγκαία βοήθεια στο λαό του που για ακόμα μία φορά δοκιμάζεται. Χερσόνα, μία πόλη φάντασμα βυθισμένη κάτω από το νερό. Στον ορίζοντα διακρίνονται μόνο οι σκεπές των σπιτιών. To move through the streets now, you need one of these. The silence reflects just how uninhabitable pockets of the city have now become. Κάτοικοι απεγνωσμένοι κοιμούνται τα βράδια στις στέγες των σπιτιών τους, περιμένοντας βοήθεια, έστω και ένα μπουκάλι πόσιμο νερό. Χιλιάδες ακόμη προσμένουν τα σωστικά συνεργεία, χωρίς τα στοιχειώδη, νερό και τρόφιμα. Не бойтесь, аккуратно переваливайтесь. Да, 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 да. А теперь усаживайтесь. Усаживайтесь поудобнее. Давайте руку. Ой, жарко, я уже задыхаюсь. We managed to find the simplest boat, but my father and a neighbor got carried away in it. It came loose, and the current was too powerful yesterday. Rowing didn't help. So we were left with my kids, the three of us, for the night. Feels like we lived a whole life in just one day. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές και βλέπει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής. Νωρίτερα επέκρινε τους διεθνείς οργανισμούς για ολιγορία, καλώντας τους να αναλάβουν άμεσα δράση, στέλνοντας ανθρωπιστική βοήθεια. Ήταν καταστροφική σιτουάτσια να οκουπόβανη частини Χερσόνщини. Οκουπάντε просто кинули людей в цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків. В затоплених громадах. І це ще один свідомий злочин Росії. And Volodymyr Zelensky says Ukrainian forces are rescuing as many people as possible, and that is despite Russian shelling. And now the United Nations has stepped in to try and help, as Ukraine claims Russian forces are offering no help. Την ώρα που οι εκτοπιστέντες ξεπερνούν τους 40.000, Μόσχα και Ουάσιγκτον ερίζουν για το ποιος ευθύνεται για το χτύπημα. Russia has no business to be there in the first place. And you know, Russia, this was this dam was under Russia's control, and they bear responsibility for the destruction. Я хочу обратить внимание, что безусловно, как вы знаете, наши правоохранительные органы занимаются расследованием, возбуждено уголовное дело, и все необходимые квалификации будут даны. Μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή έρχεται να προστεθεί και ο εφιάλτης από τις Νάρκες που είχαν τοποθετηθεί στις όχθες του Δνήπερου και παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, χωρίς κανείς να γνωρίζει πού μπορεί να έχουν φτάσει. Η ανατίναξη του φράγματος στην Ουκρανία, εκτός από την ανυπολόγιστη οικολογική ζημιά που προκαλούν οι πλημμύρες, τους κινδύνους για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, έχει μετατρέψει Γιάννη Παλιούρα και εκατομμύρια στρέμματα εκατέρωθεν του ποταμού Δνήπερου σε υποβρύχια ναρκοπέδια. Θα τα δούμε τώρα και στο χάρτη. Ακριβώς. Όπως βλέπω λοιπόν, το νερό αυτό που απλώθηκε σε αυτήν την τεράστια έκταση, ουσιαστικά απλώθηκε πάνω στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Με αποτέλεσμα, τα απέραντα ανακοπέδια που είχαν στρώσει και οι δύο πλευρές εκατέρωθεν του Δνήπερου, αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστικά σκορπιστεί σε όλη αυτή την έκταση. Και κανείς να μην ξέρει πού είναι αυτή τη στιγμή οι Νάρκες, αλλά και τα πυρομαχικά. Οι οποίες είναι οπλισμένες. Φυσικά είναι οπλισμένες, διότι ήταν λειτουργικά τα ανακοπέδια. Και ήδη αυτή τη στιγμή καταγράφονται εκρήξεις από Νάρκες που τους παρασύρουν τα νερά και σκάνε όταν βρούνε κάποιο σταθερό αντικείμενο ή όταν κάποιο συντρίμει τις ακουμπήσει. Και κανείς δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσουν. Διότι αυτές οι Νάρκες θα μείνουν ουσιαστικά λειτουργικές σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Βλέπετε, άρα όλη αυτή πέρα... η ζώνη είναι μια διακεκαυμένη ζώνη για όσους εκεί πέρα ζουν και προσπαθούν στην ουσία να μαζέψουν τα υπάρχοντά τους για να φύγουν και αυτοί δεν είναι ασφαλείς. Σωστά, είναι ένα απέραντο ναρκοπαίδιο. Βλέπουμε, ας πούμε, τώρα κάποιες εικόνες που έρχονται από εκεί πέρα, οι οποίες είναι Νάρκες, αντιρρηματικές Νάρκες συγκεκριμένες, οι οποίες καλύπτονται από τα νερά. Σε λίγο δεν θα ξέρει κανείς που βρίσκονται, γιατί πέρα από τα νερά θα υπάρχει και η λάσπη. Να δούμε λοιπόν τι άλλο υπάρχει εκεί πέρα. Στην περιοχή τα επικίνδυνα υλικά είναι οι Νάρκες κάθε τύπου, αντιαρματικές, κατά προσωπικού, ακόμα και Νάρκες κατά αποβάσεων που ήταν απλωμένες στην κήτη του ποταμού. Υπάρχουν επίσης αποθηκευμένα πυρομαχικά, γιατί όπως είπαμε είναι πρώτη γραμμή και οι δύο πλευρές είχαν συσσωρεύσει πυρομαχικά. Ή μεν για άμυνα ή δε για επίθεση, τα οποία επίσης παρασύρονται κάθε τύπου, από χειρογομβίδες μέχρι πυρομαχικά πυροβολικού. Και επίσης, επειδή έχουν γίνει μεγάλες μάχες στη Χερσόνα, υπάρχουν και εκατομμύρια, όπως εκτιμάται, άσκαστα πυρομαχικά. Οβίδες οι οποίες είχαν καρφωθεί στο έδαφος, δεν σκάσανε και παρέμειναν εκεί πέρα να παραμονεύουν. Και κανείς δεν ξέρει πού είναι.
μια περιττίδα αποθήκη. Τώρα, μαθαίνουμε για αυτές τις νάρκες πεταλούδα. Τις είχαμε δει και στο Αφγανιστάν, τις βλέπουμε και τώρα. Ακριβώς. Στην περιοχή εκτιμάται επίσης ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες μικρές νάρκες πεταλούδα. Είναι νάρκες οι οποίες είναι για να ακροτηριάζουν και να τραυματίζουν τον όποιος τις πλησιάσει και είναι από πλαστικό. Σκορπίζουν κατά χιλιάδες από ελικόπτερα, οπλίζουν στον αέρα και απλώνονται στο έδαφος και μοιάζουν με φύλλα. Κανείς δεν ξέρει και αυτές, καθώς είναι πάρα πολύ ευαίσθητες, αλλά και πάρα πολύ εύκολα μεταφερθούν από το νερό, πού μπορούν να φτάσουν. Κυριολεκτικά, αν τους δούμε πλέον στη θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα, δεν θα κάνει σε κανένα εντύπωση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.